Νομίζω ότι τα παιδιά ξέρουν πραγματικά συγχαρητήρια σήμερα. Θεωρώ ότι προσεγγίζαν πολύ σωστά το μάτς από την αρχή του παιχνιδιού. Νομίζω ότι στο πρώτο μήνα δεν επιληθήκαμε καθόλου. Προσπαθήσαμε να διαφοροποιήσουμε λίγο το παιχνίδι μας σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι τα παιδιά το αποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Όπως είπες, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το μάτς, θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει κιόλας, κάναμε πάρα πολλές αλλαγές. Αλλά αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια των παιδιών, αυτό με ενδιαφέρει με περισσότερο. Το ομαδικό πνεύμα που δείξαν όλοι. Και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλό τεστ για μας να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς δεν θα βρούμε ήδη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι θα πρέπει να συγκεντρωθούμε από σήμερα κιόλας στο παιχνίδι με πρωταθλήματος. Ανεξαρτήτως το τι θα κάνει η ΑΕΚ την φετινή σεζόν, επειδή αναφέρθηκε στις αλλαγές που ήταν πάρα πολλές, στην ουσία έβαλες και τους 23 ποδοσφαιριστές, 22. Αυτό είναι το μυστικό, ότι όπως και να αλλάζουν οι εκπρόσωποι αυτού που εσύ σκέφτεσαι και μεταφράζουν στον αγωνιστικό χώρο, δεν αλλάζει στην ουσία η φύση αυτής της ομάδας. Δηλαδή την είδαμε απόψε να έχει πάρα πολλές δυνάμεις, να πιέζει ψηλά, να δημιουργεί κάποια ρήγματα κυρίως από τα άκρα. Με την είσοδο του Σοηλέδη αυξήθηκαν και οι τάσεις επικινδυνότητας προς την αντίπαλη περιοχή. Το ότι δεν αλλάζει αυτή η φιλοσοφία, αυτό είναι το μυστικό της ΑΕΚ, και αυτήν την ΑΕΚ θα δούμε τη φετινή σεζόν. Νομίζω ότι έβλεπα και στην περίοδο της προετοιμασίας, στόχος μου είναι να γίνουμε ομάδα. Και όταν λέω ομάδα, δεν είναι οι 11 που παίζουν. Ομάδα είναι και οι 20 τόσοι που μπορεί να είναι σε ένα ρόστερ. Να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει στο γήπεδο και να πάσει τη στιγμή να είναι έτοιμο γιατί μπορεί να το χρειαστεί η ομάδα. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Σίγουρα 11 ξεκινάνε το παιχνίδι, αλλά και οι υπόλοιποι θα πρέπει να ξέρουν τι κάνουμε στο γήπεδο. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε κάτι άλλο. Επειδή βρισκόμαστε περίπου 10 μέρες πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, τι ακόμη περιμένεις ενδεχομένως από τις προσπάθειες που κάνουν ο Μπράνκο Μιλοβάνοβιτς και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης? Ξέρετε ότι δεν μιλάω δημόσια για θέματα μεταγραφών. Εγώ δουλεύω με τα παιδιά που ήδη βρίσκονται στην ομάδα. Για το οτιδήποτε υπάρχει ο Μπράνκο Μιλοβάνοβιτς, μπορείτε να συζητήσετε μαζί του. Με ενδιαφέρον αυτοί που είναι εδώ τώρα. Όταν θα έρθουν καινούργοι, θα δούμε τότε. Ήταν αυτό το παιχνίδι και μια διαφήμιση επί ιταλικού εδάφους για την δουλειά στην Ελλάδα που κάνει ο Τραϊανός Στέλλας, που τόσο πολύ εκτιμήσανε ως ποδοσφαιριστή και προφανώς αρχίζουν και βλέπουν και προπονητικά ότι μπορεί να σταθεί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η δουλειά που κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια στην ΑΕΚ καταρχήν μεγαλώνει την ομάδα τέτοια φιλικά και με τέτοιους αντιπάλους. Για μένα νομίζω μάλλον δεν είναι η δικιά μου προβολή, αλλά η προβολή της ομάδας. Αυτός είναι ο σκοπός μου, αυτό έχω ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια και γάμα την εκεί και εύχομαι να είναι και άλλα τα χρόνια, να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Ολοκληρώνοντας την ουσία για την προετοιμασία, τι είναι αυτό που σου άρεσε στη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας, τι είναι αυτό που θα ήθελες να βελτιώσει ακόμα περισσότερο η ΑΕΚ? Βελτίωση πάντα υπάρχει και πάντα θα την επιζητάμε, εγώ τουλάχιστον. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε, έχουμε πολλά πράγματα να κρατήσουμε καλά που έχουμε σαν ομάδα. Αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να τα δουλέψουμε πάρα πολύ, ώστε να έχουμε διάρκεια στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα δεν είναι ένα παιχνίδι, ούτε δύο, είναι ένας μαραθώνιος και πρέπει να είμαστε το ίδιο σοβαροί, το ίδιο συγκεντρωμένοι σε όλα τα παιχνίδια, γιατί αυτό απαιτεί η ιστορία της ομάδας και οι στόχοι που έχουμε βάλει. Επειδή είχες την ευκαιρία να παίξει με τη Σεβίλη, επειδή την αντιμετώπισε η Ρώμα, μια Ρώμα εντελώς διαφορετική, να σε ρωτήσουμε και για την άλλη ομάδα της καρδιάς σου, πώς την βλέπεις φέτος στο Ιταλικό Πρωτάθλημα? Εντάξει, σίγουρα τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι η Ρώμα έχει δείξει πάρα πολύ καλά τη μεταγραφή, έχει κάνει πολύ καλά τη μεταγραφή φέτος. Κάτι της λείπει, πιστεύω ότι στο τέλος δεν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα που τόσο ζητάει. Με εύχομαι φέτος να το κατακτήσει. Σας ευχαριστήσουμε, ευχόμαστε καλή συνέχεια στην σεζόν της ΑΕΚ. Εμείς εδώ...